samostimes.gr. Νέα έγκυρα και έγκαιρα. Λοιπόν, καταρχήν μια προσπάθεια έτσι να αρχίσουμε να βοηθάμε ο ένας τον άλλον και γενικότερα να βοηθιόμαστε σε επίπεδο κοινωνίας, έτσι. Ναι, είναι αυτό που λέμε προσπάθεια να οικοδομηθεί μια οικονομία αλληλεγγύης. Mm-hmm. Αυτό είναι το βασικότερο. Και θέλω να τονίσω ότι το παζάρι αυτό δεν είναι φιλανθρωπικό. Mm-hmm. Δηλαδή δεν είναι οι ανώτεροι που έχουν τα περισσεύματα προς τους στοχούς. Απευθύνεται ο ένας τον άλλον, δηλαδή mm-hmm. κάτι που εγώ δεν έχω ανάγκη, δεν το χρειάζομαι, να το ανταλλάξω με κάτι που έχω ανάγκη. Mm-hmm. Τι θα μπορούσε να είναι αυτό δηλαδή? Αυτό θέλω να σας πω, εκτός από πράγματα, δηλαδή οτιδήποτε, CD, παιχνίδια, ρούχα, μικροέπιπλα και όλα αυτά τα αντικείμενα που μας είναι περιτά, mm-hmm. Και εμείς να πάρουμε κάτι που χρειαζόμαστε, αλλά επίσης θέλω να πω ότι μπορεί κάποιος να προσέλθει ακόμα και αν δεν φέρει κάτι. Mm-hmm. Και να πάρει κάτι που έχει ανάγκη. Εκείνο που έχουμε ξεκινήσει τώρα και είναι έτσι λίγο ριζοσπαστικό, έχει γίνει και στην Αργεντινή, την περίοδο της κρίσης και εκεί, mm-hmm. είναι ότι δίνουμε και υπηρεσίες. Δηλαδή, για παράδειγμα, εγώ παρέχω συνεδρίες ψυχοθεραπευτικές, άλλοι παρέχουν babysitting με ανταλλαγή. Γιατί, όπως γνωρίζετε, τα χρήματα περισσεύουν, δεν υπάρχουν μάλλον, συγγνώμη, mm-hmm. ενώ περιτεύουν. Mm-hmm. Γίνεται και αυτό. Μάλιστα. Αυτό πιστεύουμε και έτσι είναι πιο ενδιαφέρον. Δηλαδή, πώς θα μπορούσε κάποιος να προσφέρει, αν κάποιος κάνει μια δουλειά η οποία mm-hmm. δεν είναι άμεσα ανταλλάξιμη. Δηλαδή, αν κάποιος δεν βάφει. Υπηρεσίες, λέτε. Ναι. Πώς θα μπορούσε. Αυτό δηλαδή, σας λέω. Ένας δάσκαλος πώς θα μπορούσε, ας πούμε, να προσφέρει. Ένας δάσκαλος θα μπορούσε να κάνει ένα ιδιαίτερο μάθημα και να πάρει από κάποιον που έχει ξύλα, να πάρει από κάποιον που έχει προϊόντα του χωριού του, δεν ξέρω, κάτι τέτοιο. Δηλαδή ο ένας να ανταλλάσσει υπηρεσίες και ο άλλος, ή εγώ για παράδειγμα έχω κάνει mm-hmm. αυτό το πράγμα στην Αθήνα πρόσφατα. Mm-hmm. Δηλαδή να κάνω συνεδρίες σε ασθενή μου, ο οποίος δεν μπορούσε καθόλου να με πληρώνει, και μου έφτιαξε όλα τα παράθυρα. Ήταν ένας καταπληκτικός μαραγκός. Μάλιστα. Γίνεται και αυτό. Βασικά πρώτα θέλουμε να γνωριστούμε, δηλαδή καταγράφεται ποιος μπορεί να προσφέρει τι και μετά γίνονται αυτές οι ανταλλαγές. Mm-hmm. Εκείνο που μου έχει για μένα σημασία να ξεκινήσει τώρα μηνιαίως. Κάνουμε mm-hmm. μια προσπάθεια και όσο σιγά σιγά θα απλώνεται στον κόσμο να γίνει εβδομαδιαίο. samostimes.gr. Νέα έγκυρα και έγκαιρα.